Και πού λέτε το λοιπόν. Έχω θρομοφιλία, πράγμα που σημαίνει ότι πίζει το αίμα μου, πράγμα που σημαίνει ότι σε όλη την εγκυμοσύνη βαρούσα ενέσει στην κυλίτσα για να αραιώνει το αίμα. Αλλά όταν αραιώνει το αίμα, έχουμε θέμα γιατί εν τέλει με την κεσαρική έχασα πολύ αίμα, γιατί είναι αρκετά αραιωμένο. Οπότε έγινε λίγο emergency η όλη φάση, δεν ξέρω ξαφνικά τι. Πολύ περίεργη γενικά η κεσαρική, δηλαδή έξω στην τονάκι. Ήταν και ο Δημήτρης μέσα, γιατί ήθελε να είναι μέσα. Του λέω: Κακομοίρη μου, κάτσε από πίσω μου, σε παρακαλώ, και μην κουνηθείς. Κάποια στιγμή που άρχισαν οι γιατροί να φωνάζουν: Τραβήξτε, τα τραβούσανε, δεν έβγαινε το μωρό. Εγώ είχα φρικάρει, κρατούσα το χέρι του Δημήτρη πάρα πολύ σφιχτά. Ο Δημήτρης φρίκαρε, σηκώθηκε πάνω, άρχισε να κάνει πέρα δόθη στο. Ήτανε σουρεάλ. Το 1, 2, 3 τραβήξτε, με έχει στοιχειώσει. Το τραβήξει, ξέρετε τι θα πει, έτσι. Τραβάνε δεξιά και αριστερά τα όργανα και τα σωθικά για να τραβήξει κάποιο άλλο τρίτο στο μωρό. Το μωρό είχε κάπως σφινώσει, δεν ξέρω το στραβό τον ονείτο πώς το καλό είχε μπει. Και εν τέλει, ενώ έχουν φρικάρει οι γιατροί και τους ακούω, γιατί στην κεσαρική είναι η νάρκωση. Δεν υπάρχει νάρκωση βασικά, είναι τοπική αναισθησία. Από εδώ και κάτω. Ακούς κανονικά, βλέπεις κανονικά, νιώθεις, όχι ακριβώς, αλλά νιώθεις, όχι τον πόνο, νιώθεις όμως την κίνηση. Το Λοιπόν, τέλος πάντων, και σε κάποια φάση ανοίγουν την πόρτα του χειρουργείου, που δεν ανοίγει κανονικά η πόρτα του χειρουργείου όταν κλείσει, και φωνάζουνε και μπαίνει νοσοκόμος χριστιανός. Αυτά μου τα λέει τον εντεχνονισμένο Δημήτρης, γιατί εγώ ήμουν έτσι. Μπήκε νοσοκόμος, χωρίς γάντια, χωρίς κουφάκι, χωρίς καμία προετοιμασία για χειρουργείο, αποστήρωση, για να βοηθήσει να τραβήξουν κι άλλοι άνθρωποι, δηλαδή τα. Εγώ είχα. Λέω πάει, ο Τζάκο εντεροβγάλτης μου είχε βγάλει τα έντερα. Λέω Χριστέ μου, τι θα την κρίσω. Εντάξει, όλα καλά εν τέλει. Βγήκε το μωρό, λιποθύμησε μετά από λίγο. Αυτά. Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει φυσιολογικά. Δεν τα κατάφερε σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό που έζησε ήταν πολύ μακριά από οτιδήποτε φυσιολογικό στο κετό. Συνεχίζω. Όταν κατάλαβε ότι είσαι έτοιμη να γίνει μανούλα. Ήθελα πάντα να γίνω μαμά, ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια. Γιατί εγώ είμαι παιδί που ήμουν με μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή μεγάλωσα με τη μαμά μου, ο μπαμπάς μου ήταν παντελώς απών. Είμαι και μία αναγνωρισμένη, δεν ξέρω, όσοι με παρακολουθείτε πολύ μπορεί να το ξέρετε το Instagram. Το τούν δηλαδή είναι της μαμάς μου το επίθετο. Οπότε ήθελα πάρα πολύ να κάνω οικογένεια, παιδάκια, χαμό, ωραία ατμόσφαιρα. Ήθελα πάντα. Δηλαδή, αν με ρωτούσες μικρή, αν θέλω καριέρα ή οικογένεια, θα σου έλεγα όσο που μπορώ και τα συνδυάζω. Προσπαθώ και τα συνδυάζω. Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι ήσουν έγκυος? Η αρχή ήταν τυχαίο. Απλά συνέβη. Δεν το προσπαθούσαμε, δεν. Κάπως φρίκαρα, κάπως πάγωσα, κάπως ήμουν τελείως ανέτοιμη, κάπως το ήθελα και πάρα πολύ. Βασικά, γίνεσαι ένα πολύ καλό παύλα κακό timing, γιατί έχασα τη μαμά μου από καρκίνο. Και αυτό έγινε ακριβώς πριν μάθω ότι είμαι έγκυος. Οπότε ήμουν πολύ περίεργη ψυχολογικά. Ήταν πολύ αντιφατικά όλα αυτά που ένιωθα. Χαρά, λύπη, ενθουσιασμό, πανικό. Όλα ήταν πολύ πιο έντονα, γιατί καταλαβαίνετε πώς μπορεί να ήμουνα. Πώς βιώνεις την εγκυμοσύνη χωρίς τη στήριξη της μανούλας σου? Θα ήθελα πάρα πολύ τη μαμά μου δίπλα μου και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τώρα που είναι όλα πολύ δύσκολα και πολύ θα ήθελα το μωρό να έχει τη γιαγιά του και εγώ να έχω τη μαμά μου φυσικά. Απλά όταν έχασα τη μαμά μου, επειδή γενικά είμαι μόνη μου, δεν έχω μπαμπά ή αδέλφια ή... Αλήθεια προσευχόμουν και έλεγα «Θεούλη μου, δεν θέλω να είμαι μόνη, θέλω να έχω οικογένεια». Και μετά από λίγες εβδομάδες μου σκάει αυτό με την εγκυμοσύνη και παθαίνω πανικό και λέω «Ρε φίλε, δες, ξέρεις ότι... Είμαι σίγουρη ότι η μαμά μου με κάποιο μαγικό τρόπο μου στείλει τον νύτο για να έχω την οικογένεια που ήθελα. Γιατί η μαμά μου είναι η οικογένειά μου και τώρα πλέον έχω τη δική μου οικογένεια. Αχ, συμπεθαίρεση να χαθείτε. Ένα λεπτό και ένα νερό επιστρέφω. Λοιπόν, όλα καλά. Με κάποιον... Το σώμα μου τώρα είναι κάπως έτσι. Υπάρχει ένα έτσι belly bloating, ένα φούσκωμα στην κυλίτσα. Το...